Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάνο Κρανίδη. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Πουμιδά, είναι πολιτικός μηχανικός και μας βοηθάει πολύ με τα θέματα που αφορούν τα ακίνητα. Και είχαμε συνεννοηθεί την περασμένη εβδομάδα να επαναλάβουμε την επικοινωνία μας αυτή τη φορά για τα θέματα που αφορούν τη μεταβίβαση των ακινήτων. Και νομίζω, και είναι θετικό αυτό, τελείωσε η απεργία, η στάση εργασίας τέλος πάντων των συμβολιογράφων και ξαναξεκινούν οι μεταβιβάσεις. Κύριε Κρανίδη, γεια σας. Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλή φώτιση. Αν και εντάξει, με αυτά τα νέα που ανακοινώνεται, ναι. Τι να πεις τώρα. Για πείτε μας, με τα ακίνητα που είμαστε. Καταρχήν, λοιπόν, ξεκινούν οι μεταβιβάσεις. Ναι, έχει λήξει η εποχή και στην Αθήνα. Πλέον όποιο ακίνητο είναι κτηματογραφημένο, να το τονίσω αυτό, κτηματογραφημένο, δηλαδή υπάρχει κτηματολόγιο, θα μπορεί να γίνει και η νέα διαδικασία του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης. Αυτό τι είναι, για να καταλάβουμε με απλά λόγια, με απλά ελληνικά, γίνεται μια άντληση των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά όμως πάλι πρέπει να συνταχθούν και να εκδοθούν, δεν το γλιτώνουμε αυτό, ναι. Τα οποία είναι αρκετά δικαιολογητικά ακόμα, μπορώ να σας τα πω κιόλας. Και μετά γίνεται το συμβόλαιο και η ψηφιακή του μορφή, δηλαδή ένα PDF ή μια ηλεκτρονική του μορφή, αναρτάται στο κτηματολόγιο και γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή. Άρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα το δούμε και στην πράξη, μέσα σε λίγες μέρες γίνεται η μεταγραφή, ναι. Αφού γίνεται η έλεγχη κατάλληλη μέσω ενός συστήματος στο κτηματολόγιο. Είναι προαιρετικό, δηλαδή μπορεί κάποιος να μην πάει και με αυτή τη διαδικασία, αλλά εκεί δεν υπάρχει διασμεύση της γρήγορης μεταγραφής. Ξέρετε, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όποιος έχει κάνει μια μεταβίβαση, ακόμα και ένα απλό συμβόλαιο, μια γονική παροχή, βλέπει ότι οι καταχωρήσεις στο κτηματολόγιο μπορεί να κάνουν μήνες για να φανούν, για να προχωρήσουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά και την ασφάλεια δικαίου. Έτσι, δεν μπορεί να έχουμε πληρώσει χιλιάδες ευρώ και να περιμένουμε μήνες να έχουμε επίσημα στην ιδιοκτησία αυτή στη μερίδα μας. Τα έγγραφα όμως παραμένουν πολλά. Να σας πω, παρόλο που έχουμε κατάργηση κάποιων, δηλαδή έχουμε κατάργηση αυτή τη στιγμή της περίφημης βεβαίωσης ΤΑΠ του Δήμου. Αυτό είναι, προφανώς θα επισπεύσει λίγο τη διαδικασία. Το ΤΑΠ όμως οφείλεται πάντα από τον πολιτή, έτσι, που είναι υπόχρεο. Ναι. Δεν θα χρειαστεί να έχουμε. Να γίνεται προφανώς φυσική αίτηση στην περίπτωση της ηλεκτρονικής μεταβίβασης στο κτηματολόγιο. Επίσης, δεν θα χρειάζεται το απόσπασμα, το κτηματολογικό απόσπασμα να ξανακατατίθεται πολλές φορές, παρά μόνο μία φορά την πρώτη φορά. Αλλά πέρα από αυτά, θα πρέπει να έχουμε, ας πούμε, να πω μερικά έγγραφα έτσι πολύ γρήγορα. Να έχουμε το συμβόλαιο, προφανώς, το τίτλο κτήσης, το πιστοποιητικό ένφια, τη φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, εννοείται. Την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και το πιστοποιητικό της με όλα τα έγγραφα που χρειάζεται. Τα σχέδια, τις κατόψεις, ναι. Τις ρυθμίσεις, τις παγωγές. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Τοπογραφικό διάγραμμα να απαιτείται. Και τέτοια πράγματα. Ναι. Δηλαδή έχουμε ακόμα κάποια έγγραφα, βέβαια κάτι θα έχει προφανώς μια μεταβίβαση κάνεις. Όμως σίγουρα αυτό είναι αλήθεια, επισπεύδει τη διαδικασία. Το οφείλουμε να το πούμε. Όποιος πάει μέσω του ψηφιακού φακέλου, δεν είναι υποχρεωτικό, το ξαναλέω. Ναι. Αρκεί βέβαια, φαντάζομαι, για να δουλέψουν όλα αυτά εύρυθμα να είναι στο κτηματολόγιο του ακίνητου. Να αντλήσει με ένα, πατώντας ένα κουμπί, ο συμβολιογράφος όλα τα στοιχεία του ακίνητου. Ναι, με ένα κουμπί. Δεν θέλω να το πάω στο ένα κουμπί. Εντάξει. Ας πατήσει και δύο κουμπί. Ναι, δεν θα χρειαστεί τέλος πάντων μια πιο σύνθετη διαδικασία. Θα αντλούνται από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Ναι. Γιατί όλα πια αυτά αντλούνται από τις βάσεις δεδομένων. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε και εμείς οι μηχανικοί αστειευόμενοι, ότι πια έχουμε γίνει πληροφορικάροι. Ναι, ναι. Γιατί πρέπει όλα είναι ηλεκτρονικά. Έτσι. Αλλά αυτό που ακούμε για μεταβίβαση 24 ώρες και αυτά, νομίζω ότι κάποια στιγμή κάποτε στο μέλλον. 24 ώρες εννοούν προφανώς από τη στιγμή που έχεις όλα τα έγγραφα, έχεις υπογράψει και το συμβόλαιο, ότι σε 24 ώρες θα γίνει η μεταγραφή. Ναι. Αυτό θα εννοούν. Ωραία. Όχι. Και πρέπει μάλιστα, το πιο σημαντικό, το ξαναλέω και επειδή είμαι μηχανικός, είναι να έχεις την πολεοδομική νομιμότητα στο ακίνητο, πολύ βασικό, και οι τίτλοι σου να μην έχουν βάρη, να είναι σωστοί και να υπάρχει μια, να το πω, ταύτιση του τίτλου με το κτηματολόγιο και με την πολεοδομική ταυτότητα, την ταυτότητα κτηρίου. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Το ένα το κομμάτι, ας πούμε, ότι το λύσαμε, το θέμα που αφορά την μεταβίβαση, καθώς ξεκινάει η διαδικασία. Μακάρι. Όπως είπατε. Τώρα, να δούμε λιγάκι το θέμα της φορολογίας των ακινήτων. Έχουμε αλλαγές στο 24. Βεβαίως. Έχουμε κάποιες αλλαγές, να τις πούμε και θα τις ξαναδούμε και μέσα στο 24, έτσι δεν είναι, εδώ είμαστε. Η πρώτη σημαντική αλλαγή που πρέπει όλοι να έχουμε στην υπόψη μας είναι η εξής. Όποιος έχει ασφαλίσει το ακίνητό του για φυσικές καταστροφές,
για την ολική του αξία. Mm-hmm. Θα έχει έκπτωση στο ακίνητο αυτό, στον ένφια, 10%. Mm-hmm. Πολύ βασικό. Ναι. Αυτό είναι ένα κίνητο για να ασφαλίσουμε τα κινητά μας, το οποίο είναι μια επένδυση. Εγώ το λέω γιατί και εγώ πιστεύω στην ασφάλιση πάρα πολύ. Διότι είναι μια λύση όταν γίνει μια φυσική καταστροφή και αν είμαστε σε περιοχές που έχουμε τέτοια επικινδυνότητα, είτε είναι σεισμός, είτε είναι μια πυρκαγιά, είτε είναι μια πλημμύρα, είτε είναι οτιδήποτε, έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία να ξαναφτιάξουμε το ακίνητο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λύστε μου μια απορία. Το 10% είναι στον έμφυα που προκύπτει ή στην αξία του ακινήτου πάνω στο οποίο υπολογίζει το έμφυα. Του ακινήτου, μόνο του ακινήτου. Δηλαδή θα είναι στη σειρά που υπολογίζει αυτό το ακίνητο. Θα το δούμε και στην πράξη όταν βρούμε τον έμφυα. Ναι. Άρα εδώ είναι ένα πολύ βασικό θέμα που μπορεί να δει κάποιος και να του δώσει ένα κινητό. Είναι μικρό το κίνητρο. Να σας το πω και εγώ, και εμείς το έχουμε πει στην Πομιδά, θα έπρεπε να ήταν διπλάσιο. Δηλαδή να είναι το 20% για να δώσει ακόμα περισσότερο. Το αντιλαμβάνομαι και εγώ, γιατί και εγώ είχα κάνει το σχετικό υπολογισμό. Βέβαια, κερδίζεις την ασφάλιση. Ουσιαστικά κάνεις την ασφάλιση με μια σημαντική έκπτωση. Με κάποιο κέρδος. Αν το πούμε κάπως έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ ωραία το προσέγγιση. Ναι. Επίσης, ένα άλλο κίνητρο είναι για αυτούς τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία προβαίνουν σε εργασίες ανακαίνησης, ενεργειακής αναβάθμισης και λειτουργικής αναβάθμισης. Ναι. Εκεί ποιο είναι το όφελος? Ότι μπορούμε μέχρι 16.000 ευρώ να εκτύψουμε τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή 3.200 το χρόνο. Από αυτά όμως πρέπει μόνο το 1 τρίτο να είναι υλικά και το 2 τρίτα να είναι υπηρεσίες, οι οποίες είναι όλες τιμολογημένες και με ηλεκτρονική πληρωμή. Όπως και όλο το έργο, να το τονίσουμε αυτό. Όλο το έργο, όχι μόνο αυτές οι υπηρεσίες. Δηλαδή, αν έχουμε ένα έργο 10.000 ευρώ, πρέπει όλο να είναι τιμολογημένο με τα αντίστοιχους φόρους του κλπ. Και από όλους τους προμηθευτές, και από αυτό θα εκπίψουμε μετά τα αντίστοιχα ποσά. Ναι. Είναι ένα κίνητρο που δίνει στα φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα να εκτύψουν ένα φόρο από το εισόδημά τους, από το φόρο εισοδήματος, και να ωφεληθούν να κάνοντας και μια ανακαίνιση. Αυτό έχει γίνει στην ουσία, είχε γίνει με μια άλλη μορφή μέχρι τώρα, μέχρι τη Δεκεμβρίου 12, που είχε μόνο τις δαπάνες υπηρεσιών και με λιγότερο ποσό. Και δεν ήταν επιτυχημένο, ήταν ελάχιστο που χρησιμοποίησαν, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να μην έχει τελικά μέσα. Να δούμε τώρα πώς θα πάει φέτος. Νομίζω ότι έτσι να δώσω μια συμβουλή αφορά και παραδείγματος χάρη κάποιους που έχουν και κενά ακίνητα. Δηλαδή, αν έχεις ένα κενό ακίνητο και θες να το ανακαινήσεις, μπορείς να έχεις ένα όφελος από αυτό. Ναι. Αυτό είναι επίσης σημαντικό, έτσι να το πούμε. Ωραία. Τώρα, αυτοί που έχουν βραχυχρόνιες μισθώσεις, το έχουμε ξαναπεί, να το θυμίσουμε γιατί είναι και αρχή του χρόνου. Πλέον, όσοι έχουν πάνω από 2 ακίνητα, θα θεωρούνται νομικό πρόσωπο, πρέπει να συστήσουν εταιρεία οποιαδήποτε μορφή και θα έχουν τις αντίστοιχες διατάξεις όπως έχουν όλες οι εταιρείες και οι επαγγελματίες. Όσοι έχουν μέχρι 2 ακίνητα δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, παραμένουν στο Μητρό και τα έχουν κανονικά, φορολογούνται στη φορολογία μισθωμάτων. Όμως να πούμε κάτι για τους αυτούς που θα έχουν 3 ακίνητα και πάνω. Ναι. Θα έχουν και τα ωφέλη νέης επιχείρησης, δηλαδή θα εκπίπτεις και έξοδα. Βέβαια. Πολύ βασικό. Ναι. Και επίσης εκεί μπαίνει και ένα τέλος συγκεκριμένο, αναδιανυκτέρευση, όπως είναι και στα ξενοδοχεία, το οποίο πάει υποτιθεί για την κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Αυτά είναι το 3-4 πολύ βασικά. Οι αντικειμενικές τιμές επίσης, να πούμε ότι οι πληροφορίες είναι ότι δεν θα ανέβουν φέτος, πουθενά θα μείνουν ίδιες. Απλά θα μπουν κάποιες περιοχές στο σύστημα που δεν ήταν. Που δεν ήταν. Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη σας. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εδώ μαζί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.